Με πήρε τηλέφωνο ο καπετάνιος μέσα από το σκάφος και μου είπε ότι έχει μπέρδεμα, σταμάτησε το πλωτό το τουρκικό, ενώ τραβούσε στα ελληνικά ύδατα και του λέει έλα για μέσα, στην Τουρκία. Ναι. Λοιπόν, και αναγκάστηκε ο άνθρωπος, σταμάτησε γιατί άμα θα τραβούσε συνέχεια θα το, μπορεί να το βούλιασε κιόλας. Ναι. Και να κάνουμε και ιστορίες, ναι, το πλωτό το τουρκικό. Ναι. Και ειδοποίησανε το ελληνικό πολεμικό και βρέθηκε μπροστά εκεί πέρα και το κυνήγησε και έφυγε. Ναι. Δηλαδή, οι Τούρκοι τι ακριβώς του είπαν, του ζήτησαν, του είπαν δηλαδή ότι είναι σε τουρκικά χωρικά ύδατα. Ναι, του λέει σταμάτα και έλα μέσα, στην Τουρκία. Κατάλαβες. Και ο καπετάνιος... Ορίστε. Ο καπετάνιος, η αντίδραση του καπετάνιου... Ο καπετάνιος τι να πει. Σοβαρολογή σου λέει στα ελληνικά ύδατα και αυτά, γι' αυτό πήρε και τηλέφωνο. Γι' αυτό πήρε και τηλέφωνο το πολεμικό. Ελάτε, λέει γιατί έτσι και έτσι μας κάνουν. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε πολεμικό αντίποτα, ας πούμε, θα βάλουν τα κανόνια πάνω και μας πάει για μέσα. Μας το πάρουν. Είναι πράγματα αυτά τώρα. Μάλιστα. Είμαστε Έλληνες, τι είμαστε εμείς, ας πούμε. Δηλαδή, το μόνο που ξέρουν είναι ότι είναι να κυνηγάνε τα καΐκια, αν πήγαμε στο 1,40, 1,45. Απαγορευμένα αυτούς δεν τους κυνηγάνε αυτούς. Μάλιστα. Κύριε Κουνανή, μετά στη συνέχεια έφτασε το πολεμικό πλοίο, έτσι, στην περιοχή Κανονιοφόρος. Ήρθε το πολεμικό αμέσως, αμέσως από την καπετάνιος μου, ήρθε αμέσως και τον έδιωξε, ας πούμε, και έφυγε. Μάλιστα. Βλάβατε. Mm-hmm. Ήρθε αμέσως, εγκαίρος ήρθε, εγκαίρος. Ναι. Κύριε Κουνανή, τέτοια περιστατικά έχουν συμβεί στο παρελθόν, δηλαδή τέτοιες προκλήσεις... Κοιτάξτε κάτι, τέτοια περιστατικά δεν έχουμε, που και που ας πούμε κανένα φορά, όταν δουλεύαμε στο Αγαθονήσι και αυτά ας πούμε, και σε μερικά σημεία ακόμα υπάρχουν αυτά περιστατικά. Αλλά αυτό τώρα να σου λέει έλα μέσα, τι, δηλαδή άμα δεν υπήρχε ένα πλωτό εκεί πέρα μεγάλο πολεμικό, τι γίνεται. Θα αγαθονήσει πριν μερικά χρόνια πάλι, ήμουνα με τον αδερφό μου μαζί, ας πούμε, γιατί είναι καπιτάνος ο αδερφός μου, και πήγαν να μας πάρουν μέσα κατευθεία. Μάλιστα. Έχουμε κόψει τα εργαλεία πολλές φορές, έχουμε φύγει. Κύριε Κουνανή, τώρα το σημείο που βρίσκονταν το σκάφος, το Άγιος Δημήτριος, ήταν κοντά στην οριογραμμή, ήταν πολύ μέσα στα... Νομιμότατα, στα ελληνικά ύδατα. Νόμιμα στα ελληνικά ύδατα. Εντάξει, νομιμότατα. Άρα δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή, λόγος αμφισβήτησης. Όχι, δεν υπάρχει αυτά. Ναι. Γιατί το πολεμικό που πήγε δίπλα στο σκάφος μας, έτσι, ναι, θα του έλεγε, φίλε, πήγε στην Τουρκία, γιατί πήγες εκεί πέρα. Ναι. Άρα του είπε του καπετάνιου, του λέει, ήρεμα λιγάκι, να το διώξουμε, να μην γίνει κανένα σαματάς, κανένα να ξέρεις να τι γίνει. Εγώ αν ήμουν μέσα, θα τον εβούλιαζα. Εγώ, εάν ήμουν μέσα στο σκάφος, θα τον εβούλιαζα κατευθείαν. Ναι. Αυτό να. Γιατί αυτοί μας έχουν κάνει μεγάλες ζημίες. Δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε το Υπουργείο Γεωργίας που να πάνω μια κυρία Πέτρου, ναι, η οποία αυτή η κυρία δεν ξέρει τι της γίνεται. Καταλάβατε, δεν ξέρει τι της γίνεται, αν την ακούτε. Ναι, σας ακούω. Ναι. Δεν ξέρει τι γίνεται και το μόνο που ξέρουν να μας τιμωράνε να πληρώνουμε κάθε χρόνο 100.000 ευρώ προστήματα γιατί πήγαμε ένα 40, ένα 45. Αυτό ξέρουν να κάνουν μόνο. Μάλιστα. Καλώς, σας ευχαριστώ κύριε Κουνανή, σας ευχαριστώ. Άσο φίλε μου, γεια. Καλά, γεια σας.